πεις ναι στη φτώχεια. Σήμερα οι πολίτες έχουν λιγότερα βάρη. Και παρά την πανδημία, αυξάνεται έστω και οριακά ο κατώτατος μισθός και θα υπάρξει και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού εντός του 2022. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να επέρεται ο ίδιος ότι έχουμε, λέει, αύξηση στα εισοδήματα των χαμηλών μισθών. Είναι απίστευτο. Μιλάμε για 12 ευρώ. Μιλάτε για 12 ευρώ. 12 ευρώ το καταλαβαίνετε και χαιρόταγε. Σηκώθηκα εγώ στη βουλευτή τη Δημοκρατία και χειροκροτώ τον Πρωθυπουργό για 12 ευρώ. Και πράγματι, η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία μαζί συμφωνήσαμε να θέσουμε το πύχη ψηλά. Αποτέλεσμα ουσιαστικά να συγκρινόμαστε με τον εαυτό μας. Και όμως τα καταφέραμε. Όλοι μαζί. Πρέπει λοιπόν όλοι ένα κεράκι στο όνομα του Πρωθυπουργού να ανάψουμε την Κυριακή, γιατί μας έκοψε το ρεύμα, θα το κόψει λίγο καιρός όλους, αλλά εμείς πρέπει να ανάψουμε γερί για να είμαστε ευγνώμονες και όχι αχάριστοι. Η κυβέρνηση λοιπόν που λέει ότι διαφέρεται για τους πολίτες, βάζει φόρους στο πετρέλαιο για να μην μπορούν να ζεσταθούν οι Έλληνες, βάζει φόρους στη βενζίνη για να μην μπορούν να πάνε πουθενά, να είναι χρηστοί στα σπίτια. Βάζει φόρους στα σπίτια για να μην μπορούν να πληρώσουν και να παραμείνουν άστεγοι. Βάζει φόρους στα τρόφιμα για να μην έχουν να φάνε. Και ταυτόχρονα ανησυχεί μήπως πεθάνει ο Έλληνας από κοροναϊό. Αυτά είναι τα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά είναι ασήμαντα με τη δική μας λογική. Όλα αυτά είναι παράλογα. Και το υπογραμμίζω. Παράλογα. Είναι τρελά. Δεν στέκουν λογικά στη δική μας νοημοσύνη. Στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να στέκουν λογικά. Δεν δικό να σου λέει ο Υπουργός, ναι, βοηθήσαμε, το εισόδημα ανεβαίνει, μια χαρά είναι ο Έλληνας. Μιλάμε πραγματικά για πράσινο πολιτικό. Δεν ξέρω πώς το πω αυτό. Και το χειρότερο από κάτω, οι κλακαδόροι, οι χειροκροτητές. Μιλάμε για. Τι να συζητώ τώρα, παιδιά, ταινίες για γέλια. Ταινίες για κλάματα. Αυτό είναι η Βουλή μας. Μια ταινία, μια κωμωδία. Όπου από κάτω χειροκροτούν κάποιοι χωρίς να καταλαβαίνουν τι λέει ο άλλος. Δεν έχει σημασία. Χειροκροτούν αυτοί. Ζήτω, ζήτω, ζήτω. Και ο Έλληνας πεινάει. Ο Έλληνας δεν έχει να φάει. Άστεγοι άνθρωποι στους δρόμους. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Μου θυμίζει την ταινία με τον Παπαγιανόπουλο. Ήταν ένα παιδί από τον χώρο. Όχι, κόλτσες. Πώς ήταν αυτή την ταινία, παιδιά. Με τον. Που ήταν με την Καρέζη μαζί, παιδί. Μάζε με τον κόσμο και χειροκροτάνε τον. Πώς ήταν. Γκόρτσος, Γκόρτσος. Αυτό δεν ήταν. Ναι, εδώ είναι βουλευτή. Ο κόμος φοβάζεται από κάτω, εγώ θα ξέρει τι λέει. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Όλα τα ξέρεις. Τώρα πάμε, φίλες και φίλοι, που αναλάβουν είναι πλημπελός ενημερωμένος τα κινηματογραφικά της χώρας. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πάλι στην Τουρκία, γιατί θεωρώ